εξασφαλίσομαι. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Buon pomeriggio. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μπάτσι, μαγκαλάκι, επίκαιρο όσο ποτέ. 2013, παρά τα αυτά όμως, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί. Τι μου κάνετε. Καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, είστε καλά. Σας έλειψα, ξέρω. Σε λίγο βλέπω να διαμαρτυρηθούν περισσότεροι από μένα στο Σύνταγμα, αν θα σας λείψω, παρά όταν το διοργανώνω ΣΥΡΙΖΑ ή η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Βέβαια, η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ τι θέλουν, αφού κατάλαβαν, ναι, ο συνδικαλισμός χρειάζεται αναμφισβήτητα. Αλλά εφόσον δεν λειτουργεί πλέον αυτό το μοτίβο, άστο να πάει στο διάλο, να πάει αυθορμήτως ο κόσμος στις πλατείες, στην πλατεία στις πλατείες να κατέβει, αφήστε το στις ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, φτιάξτε καμιά βιλίτσα, φτιάξτε κανένα σκαφάκι εκεί ωραίο και αφήστε τα υπόλοιπα. Οι συνδικαλιστές πραγματικοί έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο και αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί θα έχουμε και αποκαλύψεις για τις συνδικαλιστές. Έχω κάτι σπίτια στην Πεντέλη και μην τα βάλουμε τώρα με την Εκάλη, γιατί είναι και η Πεντέλη, είναι και ο Νότος. Γλυφάδες, Νότος δεν είναι Γλυφάδα, τι είναι, Αιγαίο είναι Αιγαίο. Τέλος πάντων, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρεις λαλών και δύο χορεύουν κοντά σας λοιπόν, Λάμπρος Παναγιώτου και ΚΚΚ. Πάμε, σας φάγαμε λίγο παραπάνω, ένα πενταλεπτάκι παραπάνω από το ακαδημαϊκό τέταρτο, μιας και εμείς πάμε πλέον στα χνάρια του Πελεγκρίνη. Θέλουμε και εμείς να πάμε να μας οδηγήσετε στην Ευελπίδων. Αλλά το ακαδημαϊκό τέταρτο είναι ακαδημαϊκό τέταρτο. Θέατρο, ο προφέσορας, θέατρο και εμείς. Θα κάνουν, λέει, τον έλεγχο. Γύρισε κι ανάψε το μαγαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. 2013. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα κάνουν τον έλεγχο και μόλις διαπιστώσουν ότι έχει πραγματικά ανάγκη ο πολίτης, ο κάτοικος, ο κόσμος, θα μας επανασυνδέσουν το ρεύμα. Βλέπεις η ΔΕΗ, για να μην διαμαρτύρεσαι. Θυσιάστηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα κοριτσάκι για να δεήσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος. Έβαλαν και τούτοι, οι ΔΕΗ δηλαδή, έβαλαν και τούτοι ξεπουλιάριδες, γιατί όπως και να έχει το πράγμα θα ξεπουληθεί, είναι μέσα στο μνημόνιο. Έβαλαν λοιπόν οι ξεπουλιάριδες εισπρακτικές εταιρείες για να, που πάνε με ύφος μαγκιόρι και αλανιάρι, να κόψουν το ρεύμα σε ποιον, στην ανήμπορη γριούλα και στον κουρασμένο από τη ζωή παππούλη. Με ύφος αλανιάρικο και μαγκιόρικο. Έτσι θέλω, εγώ με τα λεφτά μου, να μην πω καμιά κουβέντα. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, παιδιά των εισπρακτικών εταιριών, αναμφισβήτητα δεν είναι. Τουλάχιστον γι' αυτό οφείλουμε να ομολογήσουμε. Αλλά η δική σας, όπως την καταγγέλουν οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν οι λεγόμενες ευφανείς ομάδες, είναι ντροπή. Άλλωστε και οι παππούδες μας έχουν αξιοπρέπεια. Δεν πιστεύω ότι θα έβγαιναν στα κανάλια μόνο και μόνο για να κερδίσουν εντυπώσεις. Από τη στιγμή που περιγράφουν τη σκληρότητά σας, όταν εσείς τηλεφωνείτε και φωνάζετε στον κόσμο να πάει να πει: μα έχει όλο να πει πώς θα πληρώσει. Α, λοιπόν, τον σπρώχνετε σαν και καλά να πάει να πληρώσει. Δεν είναι από κύματα της φαντασίας τους. Άλλωστε, όλοι έχουμε πλέον αισθανθεί στο πετσί μας το θέμα των εισπρακτικών εταιριών. Ναι, γεια σας. Η συνομιλία μας καταγράφεται. Ναι, κύριε, είσαι το τάδε. Λέω είμαι τάδε, ναι. Για ένα χρόνο κρατείτε τη συνομιλία. Πάρτε την και βάλτε και στο Μέγαρο Μουσικής να ακούγεται. Φωνή, είτε άντρα είτε γυναίκα είναι, δεν καταλαβαίνεις, νομίζω ότι είναι ταβατζής. Ταβατζής με καλή έννοια, έτσι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά
το θέμα των. Ναι, οι συνομιλίε μα καταγράφεται. Όλε οι συνομιλίε καταγράφονται. Παναγούλη, για βάλτε Παναγούλη να καταγράφεται. Τι κατέγραψε εδώ για τη Συγκρού. Ε, Συγκρουλίνια. Ε, μπάμα τζαμπατζίδε. Έτσι απαντήστε. Εσεί, κύριοι τη Νέα Δημοκρατία, στα γραφεία σα στη Συγκρού, έχετε να πληρώσει. Να πληρώσετε τη ΔΕΗ από το Δεκέμβρη του 2012. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Το είχα ξανακαταγγείλει πριν 15-20 μέρες. Κάνατε ένα διακανονισμό για 24 δόσεις. Δεν πληρώσατε ούτε μία δόση. Μετά κάνατε καινούριο διακανονισμό για 40 δόσεις. Πριν 2-3 μήνες. Δεν πληρώσατε ούτε μία δόση. Ξέρετε πόσο χρωστάτε, κύριε? Περισσότερο από μισό εκατομμύριο. Για την ακρίβεια, 560.000 ευρώ χρωστάτε στη ΔΕΗ. Ορυχείο σημαίνει σκληρή δουλειά, πολλοί άνθρωποι, ομαδική δουλειά και πολλές δυσκολίες. Αλλά και μεγάλη ικανοποίηση. ΔΕΗ, η ενέργεια της ζωής μας. Δεν έκανε κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Μπάτσι, αν κάνει κρύο στην Ελλάδα και ήρθε και απότομα. Εδώ είσαι η ΔΕΗ, λάμπε εδώ και εκεί, γύρισε ο τροχός, είδε φως και ο φτωχός. Σαν πηλή ο αποκλεισμός, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κάνει, κάνει. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Ε, αδέρφια, μέχρι να καταγράψετε εσείς τους πραγματικά. Αυτούς πραγματικά έχουν ανάγκη, θα εκπεράσει ο χειμώνας. Στα λιβάδια της χαράς είναι ένα μικρό πορτάκι που το πομολό κρατάς. Αλλά τη Συγκρούλα την έχετε στα όπα-όπα. Δεν είδα να διαψεύσει κανένα στον Παναγούλη. Ε! Όχι τρελή. Δεούλα, δεούλα. Και κουλτούρο σου φορές. Στην Ελλάδα κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι μας κάνει η ΔΕΗ. Σε λίγο να συνδεθούμε και με άλλες κοινωνικές ομάδες να δούμε πώς προχωράει η μεταρρύθμιση στην υγεία. Σε λίγο εκπλήξεις. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε αυτή την μεταστροφή που υπάρχει στο πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό του τόπου. Δηλαδή πάμε να κάνουμε την κέντρο αριστερά, την μεγάλη κέντρο αριστερά με το ήτανε τρεις, ήτανε τρεις και έγιναν 53, 58, δεν σταμάτω, δώστε και ψήφο στο νεκρό, 58, δεν σταμάτω, δώστε και ψήφο στο νεκρό, το 61 είναι εδώ. Ένα μπροστά, κι άλλοι πίσω ακολουθούν. Με τα σιωπή κι ακολουθεί. Ήρθε η Ελλά! Παρανε δυο, παρανε τρεις, παρανε χίλιες δεκατρεις. Η Ελλά άρδισε και πέταξε καρπούς. Φέρτε στο κλάδεμα πολλούς Πακιστανούς. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Τρεις εδώ και διαφορεύουν. 2-10-68-45-85. 2-11-55-50-500. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Δεν θέλουμε άλλη, χορτάσαμε. Με τη βροχή το θέμα πίζει στη πληγή. Ο πόνος γίνεται καρφή. Μουσική.
πήρε ελιά και πέταξε καρπούς. Φέρτε στο κλάδεμα πολλούς Πακιστανούς. Γιατί, μην πάτε εκεί στα ρατσιστικά τέτοια, γιατί καλή η θεωρία, αλλά δεν βλέπω να δεν κάνεις πάνω στο κλαδί για να ραβδίσεις ελιές. Δεν σας βλέπω. Άλλωστε, έχετε ο μεγαλύτερος, η 58, έχει το μικρότερο όρο ηλικίας, 18. Πότε θα ανέβουν, 18 χρόνια παιδιά, θα ανέβουν πάνω στο κλαδί της ελιάς. Θέλω να δρόμο ακόμη. Κώστας Σιμίτης. Τάσος Γιαννίτσης. Κώστας Σκανδαλίδης. Άννα Διαμαντοπούλου. Ζέγκολεν. Απόστολος Κακλαμάνης. Νιώτη. Σούλα. Σούλα Μερεντίτη. Σούλα. Σούλα. Για μια θεσούλα. Καρδίτσα. Έλα δείστε κύριε Τρικαλά. Τι λες η μουσική. Τέλος. Νέο αίμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Τα είδατε. Ο μικρότερος έχει κατεβάσει. Η πολιτική ζωή πλέον έχει κατεβάσει πάρα πολύ το δίκτυο ηλικίας. Πάμε προς τα κάτω. Σπρώχνουμε προς τα κάτω. Άρα λοιπόν θυμίζει αυτή η νέα γενιά τον Παναθηναϊκό φέτος. Ή τον Παζιάννα. Την αναγέννηση Άρτας. Στην 8η Εθνική. Ένα τραγούδι. Τραγούδα μόνος μου. Θυμάμαι το προηγούμενο. Λοιπόν, έλειπε που λέτε μόνο η Θοδωρούλα, η Επαναστατριούλα, η Ζαχαροτευτούλα. Μόνο αυτή. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί. Το Πασόκ, η αριστερά, ο Γαμπρός, ήταν και ο Γαμπρός της Δημάρ. Ήταν και ο Γαμπρός, ωραίος. Τον έχασε ο Κουβέλης. Τον έβγαλε στο κουρμπέτι, πάει ο Γαμπρός, πάει για νύφες. Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος, τον έχασε λέω. Όπου γάμος και γιορτή, η Βασίλο πρώτη, Παπαδόπουλος. Δεν κολλάει, μου κολλάει. Μα τώρα έπιστε, τώρα στρατεύτηκε ο Παπαδόπουλος. Πήγε με τη Δημοκρατική Αριστερά, θα πάει λίγο με Νελιά, θα μπει και λίγο Πασόκ και στο θα βάζει μια Δημοκρατία, θα παντρευτεί εκεί, έτσι λένε οι φήμες, οι ανεξάρτητες φήμες. Της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Μαύρο δάκρυ, κλαίει μαύρο δάκρυ ο Κουβέλης, αλλά στερνή μου γνώση να ζει καβρό, τι θα του βγάλεις. Αλλά εμείς όμως βάλαμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο και του δείξαμε την ταινία, άμα κάναμε λάθος, ο Ζητιάνος της Αγάπης. Πώς ξεκίνησε ο Ανθόπουλος, πού πήγε και πού κατέληξε. Ο ποιητής λέει λίγο αλλά δικό σου φως. Τα ετερόφωτα αστέρια μπορεί να έχουν πολύ φως, μια μέρα όμως όταν τα άλλα δεν τους δώσουν θα ξεμείνουν. Όμως τα αυτοφωτάκια είναι πάντα αυτοκολλητάκια, σαν την Άντζελα Γερέκο με τον αυτοκολλητάκι μου. Άσχετο αυτό, με το Βοσκόπουλο. Αυτό, άσχετο. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς οι βλάχοι, ομιλούμε ολίγον τι γαλλικά. Attention, attention, s'il vous plaît. Play. Play μπουζούκι. Excuse moi, έρχεται η Ήπειρος γεμάτη προφορά. Έρχεται η Ανούλα. Η Ανούλα δεν είναι του χιονιά. Είναι η Μισελούλα, η Ήπειροτούλα. Τη βρήκα. Η βαφτισιμιά του τέως βασιλιά. Η Ανούλα του χιονιά. Δεν είναι, είναι η Μισελούλα. Πάει στο δωρολάι τζάκρι. Ανούλα, το ταγκό λέει η Άννα θέλει δύο. Απ' τη μια ο Σαμαράς και απ' την άλλη πάλι ο Σαμαράς. Χωρέ μοναχός. Βάλτε Ανούλα να τη δούμε. Η Ανούλα δεν είναι του χιονιά. Είναι η Πυροτούλα, η Μισελούλα. S'il vous plaît, attention, attention. Κομιτσό. Έλεγε λοιπόν πέρυσι ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα πάρουμε τη δόση. Δεν έγινε όμως αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Έγινε αυτό που έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Και πήραμε 50 δις αντί για 31 δις. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι ο προϋπολογισμός και τα νούμερα του 2013 δεν θα βγουν. Έλεγε ότι δεν θα πιάσουμε τους στόχους. Δεν έγινε όμως αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Έγινε αυτό που έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Και όχι μόνο πιάσαμε τους στόχους, αλλά τους ξεπεράσαμε.
Έλεγε ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές του ότι θα βουλιάξουμε πιο βαθιά στην ύφεση, ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι λανθασμένες, ότι δεν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους ιδιώτες, ότι δεν θα προχωρήσει καμία διορθωτική αλλαγή, ότι το οικονομικό κλίμα θα χειροτερεύσει, ότι η Ελλάδα θα είναι ξεγραμμένη διεθνώς. Δεν έγινε όμως αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές του. Έγινε αυτό που έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Και λέγε, ο Χριστιανός μπερδευτικά. Απ' τα πολλά σου λέγε, χωρίς να θέλω πλεκτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσεύει πλέον η δαιμαγωγία. Περισσεύει το όχι σε όλα. Περισσεύουν τα ψέματα. Περισσεύουν οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Περισσεύει η εμπάθεια και η διαγωνισμή ατάκας. Ο προϋπολογισμός του 2014 στηρίζεται στην αλήθεια και όχι σε κομματικές σκοπιμότητες. Κεφαλαιοποιεί τα βασικά επιτεύγματα του 2013. Παγιώνει τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μας. Ισχυροποιεί τις ενθήκες για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Και οι Έλληνες πολίτες με τις δικές τους θυσίες έχουν βάλει τα θεμέλια για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να γίνει η Ελλάδα μια φυσιολογική χώρα και να φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Αυτό είναι το όραμα του Αντώνη Σαμαρά, αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, γι' αυτό παλεύουμε όλοι οι συνάδελφοι που στηρίζουμε την κυβέρνηση. Με αυτό λοιπόν το όραμα, με αυτούς τους στόχους, με το δικαίωμα στην ελπίδα, με πίστη στην Ελλάδα και με εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, σας καλώ να κάνουμε το κοινό μας χρέος και να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2014. Ευχαριστώ πολύ. Να καεί! Το στούντιο, το στούντιο, όχι βουλή, το στούντιο. Καπακάπα, ο μοναδικός καπακάπα που δεν είναι κομμουνιστής, κύριε Γιώργη, ναι! Έχει γίνει το επιστημονικό προλεταριάτο παρέα με εμάς. Πεινασμένος, δυστυχισμένος, κατρεγμένος, απογοητευμένος, κρύβω ζώνες, κρύβω μαχαίρια, κρύβω τριχές, θα μην αυτοκτονήσει για τόσο μαζί μας. Ο αυτοκτονημένος θα γίνει στο τέλος, σαν εμάς. Τάπε η Μισελούλα, η Υπηρωτούλα με τη γαλλική την προφορούλα. Έφαγε και τη Θοδώρα, την Τζακρούλα, την Επαναστατριούλα. Αυτή η Βουλή είναι όλο εκπλήξεις, κυρίες και κύριοι. Μα τι στυλ, μα τι στυλ. Πετάξαμε, μιλάει και επιτέλους αισθανόμαστε υπηρώτες. Πετάξαμε ρε παιδί μου από πάνω μας τη βλαχιά. Από εδώ και πέρα δεν θα λέμε πάμε πάνω. Πού πάνε να πάμε, στο διάολο να πάμε. Θα λέμε πάμε κάτω. Όχι, όταν είμαστε στην Ήπειρο, εμείς λέμε πάμε πάνω. Να πηγαίνουμε κάτω. Ερχόμαστε στην κουλτούρα, στην Αθηνούλα μας. Πάμε κάτω λέει, πιο κάτω ρε, πάνω είναι. Σαπέρα, είναι το σι, το μαχί, το γαλλικό που λέει η Μισελούλα, η Πυροτούλα. Άντε, άντε, και στα δικά μας και στο χορό του Ζαλόγκου τώρα. Έλα, τάπε, τάπε. Είναι, άλλα. Πού να πας, βρε, Άρτα Τσίπρα, Θαμάνιο, πού να πας, ρε. Γυαλί, Μισελούλα, τη βάφτισε βασιλιάς, Θεός. Σε να τη συμβάψει, κάνας βλάχος. Ύστερα λένε πως θεϊό φωνιά. Θα εστώ ψυχά μου. Μη μασάτε, μη τους προσκυνάτε. Δυο χιλιαρίκα στη τσέπη, δυο μισή με τα ψηλά. Λοιπόν, ερευνητές και πρέπει δέκα χιλιαρά πολλά. Δυο χιλιαρίκα στη τσέπη, δυο μισή με τα ο ουρανός αδέκαρος ή εμείς είμαστε αδέκαροι. Αφέγκαρος. Ο ουρανός αφέγκαρος, ο χωρισμός μου φρέσκος. Λοιπόν, τα λεφτά και ο Μίχας, κύριε και κύριοι, δεν κρύβονται. Κακά τα ψέματα, τα είδατε.
Εκδηλώθηκε τελικά ο μαρτυριάρης ο Γάκης. Μη βιάζεται. Και εκεί που μας το έπαιζε φτωχούλης και αφραγκούλης, και εκεί που προσπαθούσε να μας πείσει ότι το σπίτι, ότι το σπίτι στο νησί των ανέμων το έχει πουλήσει, εκδηλωθήκες. Να σου η μονέτα και η λιρέτα. Για κουμάτος. Ο Γάκης. Έχει λεφτάκια ο Γάκης. Γιατί εμείς, και ανάποδα να μας γυρίσει τώρα, ούτε κανένα άρεγο θα βρεις. Αλλά ο Γάκης, ο Γάκης. Είναι αυτό που λέει. Έχουν για τη θυγατέρα τους μερικά φραγκάκια. Έχουν για το γιο τους. Είναι εξασφαλισμένη η πολιτική. Ο Γάκης, δείτε. Είμαι υπερήφανος για αυτούς τους βουλευτές που έχουμε αντέξει σε αυτές τις σιρήνες του λαϊκισμού, σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά για κάθε αρρώστια έχουν τη θεραπεία, που αντέχουμε και στέκουμε όρθιοι. Το 2002, όταν μπήκαμε στο ευρώ, σκέφτηκα λίγο και φαλονήθηκα. Λέω, Παναγία μου, να φυλάξω καμιά δραχμούλα στην άκρη, διότι εδώ λυσαλές είναι οι μάχες που δίνουν οι δυνάμεις της δραχμής, οι δυνάμεις της οπισθοχώρησης, οι δυνάμεις της μεγάλης διαφθοράς και φαγοπότη, οι οποίες έχουν τώρα βρει καταφύγιο, ωραίο καταφύγιο, στις αγκαλιές της Κουμουντούρου. Αυτά τα λεφτά λοιπόν τότε τα κρύψα. Σήμερα είμαι, κύριε Πρόεδρε, πεπισμένος απόλυτα ότι δεν θα μου χρειαστεί η ευλογημένη τότε δραχμούλα. Γι' αυτό σας καταθέτω στα πρακτικά. Αυτό είναι για μένα το πετυχημένο αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, της συγκυβέρνησης, κατάφερε να βάλει τα φόπετρα σε μερικούς και περισσότερους από εσάς, συνειδητά ή ασυνείδητα, που κάνετε μάχη να γίνει η Ελλάδα στη δραχμή πάλι. Αυτό, τα κόμματα της δραχμής, τα μυαλά της δραχμής, ας το ξεχάσουν οριστικά και θα το σφραγίσουμε το Σάββατο βράδυ με αυτό το προπονησμό. Δυο χιλιάρικα στη τσέπη, δυο μισή με τα ψηλά, εκκρεμωτήτες και πρέπει 10.000 πολλά. 2.000 στη τσέπη, 2.500 με τα ψηλά. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, έτσι να έρθει. Αυτοί ένα από κούμπι το έχουνε. Κάτι θα βρούνε, κατοσταράκι θα βρούνε, χιλιάρικο θα βρούνε, 5.000, 5.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, 200, κάτι θα βρούνε. Εσείς ψάξτε δίφρακα στις γωνίες. Ψάξτε για δίφρακα στις γωνίες. Εμείς τι είμαστε, λέει η Νατάσα η Μπουλέ Κώστα, λέει, δεν φοβάμαι πια χωρισμούς. Ούτε εμείς φοβόμαστε την αφραγγεία. Νάντια, Νατάσα την είπα, Νάντια, άδει, χρόνια πολλά. Ο Πάσχα γι' αυτό. Δεν φοβάται χωρισμούς. Εμείς να δεν θα φοβόμαστε την αφραγγεία. Νατάσα μου, έχεις δίκιο. Συμφωνώ κι εγώ. Κόρη δημάρχου, γι' αυτό το είπα. Δεν φοβάται, λέει, τους χωρισμούς. Και εμείς φοβόμαστε την αφραγγεία. Τον είδατε όμως. Τσουκ. Φακύρης, το έβγαλε το κατοσταράκι ο Γιακομάτος. Και έχει και το. Και πισί και τον κίνδυνο. Κάποτε ήταν ο κομμουνισμός. Θα μας πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές. Τώρα ποιοι θα μας τα πάρουν. Τα κατοσταράκια. Ποιοι θα μας τα πάρουν. Τα σπιτάκια μας, τα έρμα. Το καλυβάκι μας, το τσαρδάκι μας, την τέντα μας, τη βαρκούλα μας. Ποιος θα μας τα πάρει όλα αυτά. Ε, κομμουνιστές, καταστρέψτε τον κόσμο. Εσείς θέτε που δεν κυβερνήσατε, οι αριστεροί. Και βγάζουν αυτοί κατοστάρικα, χιλιάρικα από την τσέπη. Λοιπόν, ο ουρανός, χωρισμός, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό, είπαμε και για Νανούλα. Μια χαρά και για κουμάτο, συγχαρητήρια στο Γάκη. Γάκης, για τα Σημάκος. Λοιπόν, είπα νησί των ανέμων και θυμήθηκα που λέτε τους καφάτους. Εκεί παραπέμπει. Βέβαια, ο Γιακουμάτος λέει ότι το πούλησε το σπίτι. Πέρασε στην κόρη, βέβαια. Άσχετο αυτό. Ταξίδεψα λοιπόν, μια και θυμήθηκα τους καφάτους, ταξίδεψα κι εγώ μαζί σας στο απέραντο γαλάζιο και σκίζοντας τις θάλασσες, έφτασα σε τόπους μακρινούς, μοναδικούς, ονειρεμένους. Ρίχνω που λέτε άγκυρα. Και ξύπνησα στο 2050. Ρεμένετε, σήμερα έχω ηρμό. Έχω εργασιακό ίστρο και δημιουργικό. Έλα, με τριόφρον είμαι.
Ξύπνησαν λοιπόν μαζί με τα παιδιά στο 2000, μαζί με τα παιδιά των ναυτικών σχολών και είχαμε γίνει πραγματικά το 2050 όλοι εφοπλιστές. Τι κάνανε τώρα αυτοί? Αυτοί τώρα μας παίρνουν τα αμάξια, μας παίρνουν το σπίτι, μας παίρνουν τον αέρα πανασένα, μας τα παίρνουν όλα για να μας δώσουν το 2000. Τώρα κατάλαβα εγώ τι σημαίνει αυτή η πολιτική της κυβέρνησης. Την είπε ο Βαρβιτσιώτης στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, ότι σε μερικά χρόνια τα παιδιά της σχολής ναυτικών θα είναι όλοι εφοπλιστές. Δηλαδή, μίλησε για μια άλλη Ελλάδα, για την Ελλάδα του μέλλοντος, για την Ελλάδα της Ανάστασης μέσα στα μαύρα Χριστούγεννα, γιατί ο Σαμαράς είπε έρχεται η Ανάσταση. Έρχεται η Ανάσταση, μας είπε μέσα στα μαύρα Χριστούγεννα. Ακόμη δεν γεννήθηκε ο Χριστός, τον πέθανε και τον ανέστησε προχθές στην κουβέντα. Έκανε ρήμα βέβαια. Είναι η Επανάσταση μαζί με την Ανάσταση. Έφαγανε ρήμα. Σιγά μην κάτσε τώρα αυτός που γράφει τις ομιλίες να παιδευτεί, να βρει μια λέξη προκοπής. Κάτι με Χριστούγεννα, ήρθε ο Χριστούλης, ήρθε η Επαναστασούλα, όπως λέω εγώ, η Τζακρούλα, η Θοδωρούλα, η Επαναστατριούλα. Εμένα μου βγήκε αυτό, να το βγήκε τώρα και του λέει Επανάσταση μαζί και η Ανάσταση. Και δεν κλάψαμε από συγκίνηση για το Θείο Βρέφος. Δεν ήρθε ο άνθρωπος. Το σταυρώσαμε, το μεγαλώσαμε, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, αυτό σκέφτηκε και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Είμαι φτωχόπεδο, τι θέλει να σου κάνω, το φτωχόπεδο με τα. Είπαμε με τα μανίκια, δέχει τα σακάκια εδώ που έχουν μπαλώματα. Μπαλώματα. Δείτε το όνειρο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για την νεολαία μας, για τους ναυτικούς, για εσάς, για όλους εμάς. Πάρτε τον. Εμείς θέλουμε αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται σήμερα στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού από φίτους του 17, του 18, πρωτόγνωρα απολυτήρια για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, να γίνουν αύριο τα άξια στελέχη και στο γραφείο και στο πλοίο, να γίνει η επόμενη γενιά των Ελλήνων πλειοκτητών. Και γι' αυτό θα τους δώσουμε και τα εφόδια, αλλά θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να βγουν να ανταγωνιστούν. Και μέσα από τον υγεία ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία, που ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, ξέρει πάντα να κερδίζει. Και κερδίζει γιατί έχει Έλληνες στα καράβια, Έλληνες στα γραφεία. Σκόλασες το κλέτι τώρα. Γιατί πραγματικά θα δώσει στη χώρα αυτό το αναπτυξιακό έμπνευσμα που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Να το. Τα τραγουδάμε το Βοσκόπουλο, ας είμαστε ρεαλιστές. Τα τραγουδάμε ας είμαστε εφοπλιστές. Έλα υπομονή. 2050 έρχεται, κυρίες και κύριοι, επιτέλους αυτή η ανάπτυξη πολυπόθητη, την οποία όλοι διακαώς επιθυμούμε και επιθυμείτε. Άρα λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή, όπως και τα ομόλογα. Βιαστήκατε όλοι να καταδικάσετε το Βενιζέλο. Να, σε 30 χρόνια θα πάτε, θα εξαργυρώσετε. Σε 30 χρόνια ήξερε ο Βενιζέλο, σου λέει, είχες 100.000 ευρώ, σου πήρα τα 70, μείναν 30. Τα 30.000 σε 30 χρόνια, ξέρετε πώς θα ήταν? 200.000 θα ήταν. Ποιος ή ποιος πεθαίνει? Άσχετο, δεν έχει σημασία. Τώρα δίνουμε και δάνειο στον άλλο κόσμο. Θα τα πάρουμε εκεί. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Εγώ συνομιλώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη τον Άγιο Πέτρο. Μου λέει ο άνθρωπος, κάντε υπομονή. Όποιες εσείς οι Έλληνες, πολύ βιάζεστε. Ορίστε, εφοπλιστές μας είπε. Το φτωχόπεδο, το επιστημονικό προλεταριάτο της πολιτικής, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, το παιδί του ιδρώτα, μας είπε, θα γίνουμε εφοπλιστές. Αυτό είναι όραμα. Έτσι πρέπει να ονειρεύει την Ελλάδα. Όχι με μψημυρία. Όχι ο αδερφισμό. Προχωράτε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δείτε θάλασσες, απέραντες, γαλάζιες. Σκίστε τις. Ξεσκίστε τις. Έτσι. Τώρα. Έχει και νέες ποιητικές συλλογές. Τώρα έχει εργαλείο. Τώρα. Μιλάω για τον Παναγόπουλο. Έγραψε κάτι ποιήματα από πανατρίχια σε όλη. Όλη παρέλαση, όλη η κοινωνία από εκεί. Ωραία ήταν. Εμένα δεν με καλέσετε, κύριε Παναγόπουλε. Τουλάχιστον πρέπει να διαβάζω και εγώ τα ποίηματα λίγο εκεί πάλι. Πότερα σου χαλάσω το χατήρι. Μας πήρε. Άντε. Θαλασσοπνίχτης. Πάρτον, θαλασσοπνίχτης. Και εκεί που νόμιζα ότι ο Μικρούτσικος τελείωσε, τώρα να δείτε τι έρχεται. Θα πάρει και θα μελοποιήσει όλα τα τραγούδια του Παναγόπουλου. Θα γίνει κακομοίρας. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, ρε γκαμότο. Την Ελλάδα των εφοπλιστών. Την Ελλάδα των σκαφάτων. Την Ελλάδα των νησάτων, των καρεκλάτων. Το καρεκλοκένταυρον. Γι' αυτό και εγώ έδειξα την καρέκλα. Για να μην με χαρακτηρίσετε καρεκλοκένταυρο.
ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Φεύγω. Θα με βρείτε στο Σύνταγμα. Να κάνω γκάλοπ. Θα κλαίτε μαύρο δάκρυ. Έλα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε τώρα και τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Άδωνη Γεωργιάδη. Αναλαμπατώμε, έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Καλαμάτας, πρόεδρε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κατά τιμή μου κάνετε. Βλέπω εκεί, σας έχει πιάσει μεταρρύθμιση. Γι' αυτό βγήκατε στην εκπομπή Τρελών και Διαχορεύουν. Μια χαρά είστε. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας σήμερα κιόλας ανακοινώθηκαν τα δυσάρεστα μαντάτα. Είχαμε τις πληροφορίες και την προηγούμενη μέρα. Όσον αφορά τις διαθεσιμότητες στο κομμάτι των οδηγών ασθενοφόρων αυτή τη φορά. Στο συγκεκριμένο τομέα προχωράει σκληρή ιδιωτικοποίηση του κομματιού αυτού. Μιλάμε για 12 συναδέλφους οδηγούς που εξυπηρετούσαν γύρω στις 2.500 περιστατικά το χρόνο. Όλα αυτά θα περάσουν εννοείται σε ιδιώτες. Το κοστολόγιο μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 120 ευρώ το κομμάτι. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη η πίτα που πάει να μοιραστεί στο συγκεκριμένο. Ασθενοφόρα έχει τώρα. Ασθενοφόρα έχει το ΕΚΑΒ ουσιαστικά. Θα λειτουργούν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα παραμείνουν. Δεν θα έχει ασθενοφόρα το ίδιο το νοσοκομείο που κάνει τις λεγόμενες δευτερογενείς διακομίδες. Ναι. Δηλαδή, στους ασθενείς από το νοσοκομείο προς τα σπίτια και τα. Αν ένας ηλικιωμένος τώρα το βράδυ θεωρήσουν οι γιατροί ότι είναι εντάξει, πώς θα φύγει να. Πρέπει να τον πάρουν δική του ασθενοφόρα, δεν έχει να τον πάνε, έτσι δεν είναι. Οπότε πρέπει να μείνει μέσα. Θα παίρνει ιδιωτική εταιρεία από εδώ και μπρος ή θα τον εφορτώνουν σε κανένα αγροτικό και θα τον πηγαίνουν. Θα ζήσουμε πιστεύω και τέτοιες στιγμές. Πάρε λίγο κύριε Ευγενία χρόνια. Μανολίδο, μπορεί να την πάρει, θα μας απαντήσει κυρία Μανολίδο, γιατί ο Άδωνης έχει πολύ άσχολος. Ναι, πρόεδρε, ναι, αστειεύομαι. άκουσα και κάποια εντολούλα να μην ανοίγουμε πολύ τα παράθυρα, να κάνουμε οικονομία και να έχουμε καλοριφέρα από 2 μέχρι 6 το πρωί, 4 ωρίτσες. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τη θέρμανση, ειδικά τις τελευταίες μέρες με το κρύο. Μιλάμε για θερμοκρασίες εντός νοσοκομείου, 4-5 βαθμών τις νύχτες. Μοιράσανε κουβέρτες όμως, μοιράσανε 3-4 κουβέρτες σε κάθε άρρωστο, προκειμένου να καλύψουν. Εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα με το πετρέλαιο. Έχει δοθεί μια εντολή τώρα, 4 ώρες τη μέρα, τη νύχτα δηλαδή, και να μην πολύ ανοίγουμε τα παράθυρα γιατί μπάζει κρύο. Θεός βοηθός. Τώρα αυτοί οι οδηγοί που είναι σε διαθεσιμότητα, πώς το ονόμασαν κομψά, θα απολυθούν, είναι σε διαθεσιμότητα, είναι σε κινητικότητα, είναι σε μετάθεση, θα πάρουν σε τουρισμό, τι θα κάνουν αυτοί οι οδηγοί. Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση που έχουμε από την περιφέρεια, από τον περιφερειάρχη, το δικό μας τον κύριο Κατσίβελα, αυτοί θα τεθούν μετά τις 15 του μήνα σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ναι. Αυτοί δεσμεύονται, αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι θα τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας, κάποιοι θα ενταχθούν στο ΕΚΑΒ. Βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν προσληφθεί για οδηγοί νοσοκομείου. Δεν είχαν προσληφθεί για πληρώματα ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν έχουν τα προσόντα για να πάνε στο ΕΚΑΒ. Το ξέρουμε ότι δεν τα έχουν. Λοιπόν, γιατί οδηγοί ήταν, δεν ήθελε κανένα πτυχίο πανεπιστημίου για να οδηγήσεις το αυτοκίνητο. Λοιπόν, είχαν τη βασική εκπαίδευση που απαιτούταν τότε από τις προκηρύξεις. Αυτοί τώρα κάνουν κινητικότητα με συνθήκες ΑΣΕΠ 2013 για προσωπικό το οποίο είχε προσληφθεί στα νοσοκομεία το 1980 ουσιαστικά. Και κάποιος από αυτούς θα τους κάνει, λέει, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου. Θα τους κατεβάσει όμως και μια ολόκληρη κατηγορία, δηλαδή θα έχουν μια απώλεια 200 ευρώ στο μισθό. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι βοηθούς θαλάμου και τραυματιοφορείς έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει τους σχολικούς φύλακες, τους δημοτικούς αστυνόμους, τους σχολικούς τροχονόμους και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δίνω βήμα σε εσάς γιατί πιστεύω, φαντάζομαι ότι είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα μιλάμε για την Καλαμάτα. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι πανελλαδικό. Δεν μιλάμε μόνο για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δηλαδή αυτό το ζήτημα με τους οδηγούς. Σήμερα που είδαμε δηλαδή το mail που έχει σταλεί από τις περιφέρειες προς το νοσοκομείο. Μάθα την Τρόικα τώρα να μιλάνε με email. Στέλνουν email από την Τρόικα. Ναι, του αντιγράφουν. Αντιγράφουν την καλή συνταγή. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη. Και υπάρχει και μία πίεση, δηλαδή από τη μία η ώρα ήρθε σήμερα το συγκεκριμένο mail και αύριο 11 η ώρα το πρωί απαιτούν τέλος πάντων απάντηση, βιάζονται δηλαδή κοινώς. Βιάζονται να δώσουν. Τι απάντηση, δηλαδή αν δέχεστε ή όχι. Όχι, δεν είναι. Θέλουν τα στοιχεία για να δουν αν κάποιοι από αυτούς εξαιρούνται λόγω του νόμου του γνωστού που υπάρχει για τη διαθεσιμότητα. Αν δηλαδή έχουν 67% αναπηρίες και το καθεξής. Λοιπόν, δεν εξαιρούνται βέβαια οι άνθρωποι, έτσι τα ξέρουν, αυτά είναι και τα μάτια του κόσμου, δεν εξαιρούνται. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια οι πληροφορίες πάλι από τον ίδιο τον περιφερειάρχη λένε ότι ανοίγει ο ασκός του όλου και για άλλους στα δημόσια νοσοκομεία, όλους τις υποχρεωτικές εκπαίδευσης, εκτός από βοηθούς θα λάμε και τραυματιοφορείς σε πρώτη φάση, δηλαδή μιλάμε για καθαρίστριες, μιλάμε για τραπεζοκόμες, για μαγείρους,
για φύλακες, για κλητήρες, τους πάντες όσους έχουν τελειώσει δηλαδή την υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν ενταχθεί στο δημόσιο. Θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θέλετε να πείτε κάτι? Ένα ζητηματάκι. Εμείς είμαστε 10 μέρες κινητοποίησης εδώ στο νοσοκομείο. Θα συνεχίσουμε, δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Αύριο έχουμε πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας και κάνουμε μια συγκέντρωση στην πλατεία της Καλαμάτας την 23 στις 11 η ώρα το πρωί. Στον κύριο Γεωργιάδη, τι θα λέγατε? Ελπίζουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο 5-10 εργαζόμενους. Αφορά όλο το λαό, αφορά τα παιδιά μας. Να έρθουν μαζί μας, να ανταμώσουμε, να διεκδικήσουμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Στον Υπουργό, αν τον βλέπατε τώρα και τον κοιτούσατε στα μάτια, του λέγατε? Τον Υπουργό δεν τον βλέπουμε γιατί δεν μας απαντάει. Είμαστε 10 μέρες κινητοποίησης, δεν έχουν κάνει καν τον κόπο οι επίσημοι να βγουν να πάρουν θέση για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, δεν νομίζουμε ότι θα ερχόταν, δεν νομίζω ότι τολμάει και ο ίδιος να έρθει να μας κοιτάξει στα μάτια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Εύχομαι πραγματικά την καρδιά μου ότι καλύτερο. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουρνάρα. Ναι. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, είπαμε, θα δίνουμε βήμα 5-10 λεπτά να ακουστεί και η φωνή του κόσμου. Δηλαδή, επί της ουσίας, να φέρουμε στο φως όλα τα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Γιατί είπαμε, η σιωπή είναι χρυσός. Αλλά η σιωπή πολλές φορές μπορεί να είναι συνενοχή. Γι' αυτό και εμείς, πέρα από τα αστεία, εδώ είναι ένα βασικό θέμα της υγείας. Δεν μπορεί να κορδώνεται ο Άδωνης Γυριάδης νυχθημερών, να τρέχει από κανάλι σε κανάλι, από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο και από εφημερίδα σε εφημερίδα και να λέει ότι μιλάμε για μεταρρύθμιση. Να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να πούμε δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά θα γίνει υγεία ένα μπουρ τέτοιο. Έτσι. Και Θεός φυλάξει, μην μας συμβεί κάτι. Δηλαδή, μην συμβεί στον Έλληνα. Είπαμε Καλαμάτα, τέλος. 2 με 6 το πρωί καλοριφέρ, δεν έχει πετρέλαιο. Εκτός και αν χορηγίες. Πάρτε, όχι του φέκι να πάρετε, δεν γίνεται τίποτα υπόθεση. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεις λαδόνια διαχορεύουν κοντά σας. Να βγει και ο κύριος Πουρνάρας, γιατί σε λίγο είμαι εγώ ο Πουρνάρας. Ευχαριστώ, Κωστάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς. Αυτή είναι η Ελλάδα των εφοπλιστών. Αυτή είναι η Ελλάδα του αύριο. Αυτή είναι η Ελλάδα της Ανάστασης. Αυτή είναι η Ελλάδα της Επανάστασης, κυρίες και κύριοι. Αν τη δούμε την άλλη, θα τη βγάλουμε. Είτε με εικόνα, είτε με τη φωνή. Τουλάχιστον εμείς αυτή την Ελλάδα βλέπουμε. Αυτή βγάζουμε. Μακάρι να μιλούσαμε για μια άλλη Ελλάδα, του Παραδείσου, του Αγίου Πέτρου. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή την Ελλάδα ρε γκαμότο που θέλει και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Όπριν που είπαμε εδώ. Βάλε λίγο να ευθυμίσουμε λίγο. Βάλε την πεθερούλα μου, την πεθερούλα μου, την πεθερούλα μου. Ας σας πω τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Αν σήμερα ζούσε ο ποιητής, θα είχε σίγουρα. Να ευθυμίσουμε λιγάκι, γιατί η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Θα είχε αναθεωρήσει που λέτε τη στάση του αναμφισβήτητα. Αυτό σας το προσυπογράφω και αντί για το μάνα μανούλα θα έγραφε πεθερά πεθερούλα. Όχι, δεν ζουρλάθηκα, περιμένετε. Και συνέχεια, δεν τα λέω εγώ ρε παιδιά, εντάξει. Είπαμε. Θα έγραφε. Είναι δύο φορές η πεθερά πεθερούλα, είναι δύο φορές μανούλα. Γιατί το λέω αυτό, περιμένετε, μην βιάζεστε. Πεθερά ακούς σε κάθε μέρος. Πεθερά ο νιός και πεθερά ο γέρος. Αυτή είναι παράφραση του ποίηματος. Μάνα ακούς σε κάθε μέρος. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Πεθερά στο πρωινό και στο μεσημεριανό. Πεθερά. Σε κάθε μου λεπτό και στο απογευματινό, με αυτή κοιμάμαι και με αυτήν ξυπνώ. Παπαδάκι, είσαι εδώ. Πεθερούλα. Θέλω να προχωρήσουμε. Να φύγουμε από το θέμα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, αλλά να πω και εγώ αυτό που θέλω. Να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Για μην διαμαρτύρεται κανείς. Με την οικογένεια. Κοιτάξτε, αναφέρατε. Να το πω. Να το πείτε. Να το πείτε. Γιατί εωρείται να μην στείλει. Να καταλαβαίνουν ο κόσμος. Είπα σε ένα διάλειμμα. Να το πείτε και εσείς, κυρίες. Να το πω και εγώ. Ναι. Στον κύριο Παπαδάκη, ότι η πεθερά μου, ηλικία ετών 82, μου είπε να του πεις να μην σε διακόπτει κάθε φορά που πάει να πεις την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και αν πάει να πεις κάτι για τις άδειες που δώσαν τζάμπα τους καναλάρχες, να μην λέει διαφημίσεις. Λοιπόν. Διακοπή για διαφημίσεις τώρα. Έλεγα, λέω. Ο κύριος Παπαδημούλης ανήκει στην κατηγορία τη δική μου. Εμείς δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Εντάξει, το παραδέχομαι. Και είναι και κόσμο, είναι κυρία. Σκεφτείτε να μην ήταν και κόσμο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, σκεφτείτε να μην ήταν και κόσμο. Τέλος πάντων. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Ακόμη και το εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σας παρακαλώ, όχι έτσι. Έχετε κάνει και την ίδια δουλειά. Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για εσάς θα ήταν ντροπή. Ναι, φυσικά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε ένα ύφος και ένα ύφος. Αν και χρωματικά έχει προσεγγίσει. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχύλια. Αντιθέτως, μας απασχολεί. Επειδή είναι πολύ πιθανό το σενάριο να κερδίσουμε τις προσεχείς εκλογές και με καθαρή διαφορά, να λέμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και η προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο
κύριε Παπαδάκη. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι. Τώρα αρχίζω να φοβάμαι εγώ. Δεν είναι. Μην μου πείτε ότι ξέρετε κάτι, τα είχαμε πει, αλλά η προτεραιότητά μας είναι αυτά από τα χίλια τα εξής δύο. Αυτό είναι που με φοβίζει. Διότι ναι, παράλαβαμε καμενή γύρω. Παρακαλώ. Μ' αφήνετε να μιλάω. Γιατί εσείς έχετε αντιφατικούς φόβους, είναι αρμοδιότητα άλλου επιστήμονα. Μου λέγατε στην αρχή, μήπως τάζετε πολλά, τώρα ανησυχείτε, μήπως τάζουμε λίγα. Εγώ σας λέω. Ως δημοσιογράφος, αντιφατικούς φόβους πρέπει να έχω διαφορετικά. Θα προσληφθώ ως βοηθός του κ. Σκουρλέτη. Λοιπόν, να σας πω. Αν δεν το κάνω, αν δεν είμαι αντιφατικός, θα είμαι βοηθός του Σκουρλέτη. Αλλά με αφήνετε. Παρακαλώ. Μπορείτε να με διακόψετε κάθε 20 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Γιατί και άλλοι δημοσιογράφοι υπάρχουν, δεν διακόπτουν κάθε 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτό που μας απασχολεί είναι. Είναι. Όχι, απλώς δεν μπορεί να σταυρώσει άνθρωπος κουβέντα. Μιλάτε τρεις φορές παραπάνω από μένα όταν με ρωτάτε. Αφιερωμένο σε όλες τις πεθερούλες. Άλλο αμαρτημά σου είναι που έφερε στο σπίτι τη μαμά σου. Και να περνάγαμε καλά εσύ κι εγώ. Βάλαμε τώρα μες στο σπίτι λόχαγο. Και όταν μαλώνουμε τι ξέρεις την αιτία. Και ενοχλούμε και την πόλη. Πεθερά, πεθερά είναι η Τροϊκανή εδώ. Μην περνάζετε. Μου είπε το και το. Αν συνεχίσουμε θα φέρει το εκατό. Εγώ παντρεύτηκα. Πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός. Ναι κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο σε όλες τις πεθερούλες του κόσμου. Αυτές τις γλυκές υπάρξεις. Hey! Πώς να μετρήσω από το ένα ως το τρία. Μέσα στο σπίτι μου στιγμή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά. Ha! Πρέπει να κλείσουμε και θέση στη μαμά. Η πεθερά μου μου το είπε ναι τα σκέτα. Τρόικα! Να μην ξοδεύω το χαρτί στη τουαλέτα. Να μην καπνίζω ο καπνός την ενοχλεί. Να περπατάω με τις κάρτες. Όπου πεθερά, τρόικα και η τροϊκανή. Εγώ παντρεύτηκα εσένα ναι και όχι. Τον Παπαδρέου με πηλίκιο και λόγχι. Και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα. Μαζεύουμε. Πάρει ζόρις. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός. Θέμης, Θέμης Ανδρεάδης. Δεν θέλει να μας βλέπει ούτε τους ζωγραφιστούς. Τους δημοσιογράφους. Όχι, δεν είναι συνεντεύξεις. Θέμης Ανδρεάδης. Είναι της γενιάς μας, μην ψάχνετε, δεν το ξέρετε εσείς. Νέοι άνθρωποι, δεν πειράζει, θα το μάθετε κάποια στιγμή. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε λίγο ακόμη. Υπάλληλοι λέει πέταξαν τράπεζας, πέταξαν σκουπίδια 200.000 ευρώ. Πήγανε, τάχασε ένα σκουπίδιο την έχει. Εκαθάρισε λέει τράπεζα και πήγαν και τα πέταξαν. Έτρεχαν σαν τους παλαβούς. Λοιπόν, το περιστατικό. Το χουνέρι δηλαδή έγινε στον Άφλιο. Πήγαν να πετάξουν εκεί με αποφάσισαν να κάνουν ανακαίνιση και πήραν και συνεργεία. Μαζί με τα μπάζα λέει πέταξαν και τα λεφτά 200.000 ευρώ. Α, τα ξαναμαζεύανε μετά. Δεν θα ξεφεύγει τίπα. Και να πούμε και συγχαρητήρια στην αστυνομία. Θα το έχουμε και θέμα την επόμενη φορά. Συγχαρητήρια στα παιδιά αστυνομία που εφάρμοσαν τον νόμο Λοβέρδου. Έκανε και κάτι καλό στην Ελλάδα Λοβέρδος. Και σα λέω αμέσως. Ο Λοβέρδος ποιος είναι? Είναι ο 3-0. Εδώ στην εκπομπή θα προσπαθούμε να δίνουμε έναν τίτλο σε ολόκληρο. Πώς λέμε, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο Μποτοξάκιας, η Θοδωρούλα, η Επαναστατριούλα, η Τζακρούλα, η Ανούλα, η Μισελούνα, η. Μας ξεκουφάνονται και σήμερα 2-11-55-50-500. Να είστε καλά. Δεν φεύγω, περιμένετε. Cada será tan mi corazón porque trata yo también cuando
Πετάμε και χωρίς βενζίνη. Αφιερώσουμε στις πεθεράδες. Είπαμε, έναν γαμπρό στον αφιά, το θέλατε. Και μια πεθεράσα τη Ζαρούλια. Θα σκάλα, για βάλει Ζαρούλια. Η δική σας φωνή. Η δική σας φωνή εδώ μέσα. Στο ναό της δημοκρατίας. Όπως αρέσκονται οι χουντέοι κρατούντες να αποκαλούν. Ενώ αυτό το μέρος είναι ένας οίκος. Είναι ένας οίκος. Είναι ένας οίκος. Ενοχής. Εδώ μέσα στο ναό της δημοκρατίας είναι ένας οίκος ενοχής. Μια πεθερούλα τέτοια τη θέλατε, ε! Εσείς θέλετε μαθιά για καπρό και θέλετε μια πεθερά τέτοια. Ζόρικη, τι να κάνετε θέλετε εσείς. Μετά τους είπε βέβαια ότι τώρα θα πάει να κοιμηθείτε στα μαξιλαράκια σας, στα μετακουστά κτλ. Τους την έχωσε, αλλά ξέχασε να μας πει ότι και ο σύζυγος είχε 500.000 ευρώ κατά το προσκεφάλι για τις ανάγκες του. Όταν πήγε αστυνομία. Α, σκέτα τα μαζί. Να τα λέμε όλα. Και εσείς, ανάποδα σας γυρίζουν, δεν έχετε μαντιλάκι να κλάψετε. Πάει και το μαντιλάκι, είναι πολύ χρησιμοποιημένο. 500.000 ευρώ, έτσι για τις ανάγκες, μωρέ, προς ανάγκες. Παγωτάκια, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην αστυνομία, κυρίες και κύριοι, που εφάρμοσαν το νόμο του τρία δενάκια, του τρία δεν. Ο δενάκιας, ο διθενάκιας και ο πουθενάκιας. Ο δενάκιας είναι ο Λοβέρδος. Ο πουθενάκιας θα τον βρούμε ποιος είναι και ο διθενάκιας είναι όλοι αυτοί οι δίθεν που μας λένε για το λαό και κροκοδίλια δάκρυα και κλαίνε και δώσανε πρόστιμο 500 ευρώ, μπήκα σε ένα μαγαζί και είχε μόνο ένα πελάτη και κάπνιζε στον Εύρο και δεν έχω πρόστιμο 500 ευρώ. Δεν υπάρχει! Grecia, Grecia, ti amo! Il miglior paese del mondo! Lo bellico del mondo! Volare, volare! E là sto megalio su! 500 euro, sto nevro! Τα ξαναλέμε. Μπάτσι, μπάτσι, έρχομαι. Μην φύγετε. Από εδώ θα έρθω. Γεια σας. Μπάτσι. Χάιντε και μπάτσι. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύστημά μας είναι ένα.